Τεράστια είναι φέτος συζήτηση για ελληνικές εξοχικές κατοικίες από Βρετανούς, χάρη στο άνοιγμα του τουρισμού χωρίς καραντίνα, σύμφωνα με βρετανικό δημοσίευμα, με τους δημοφιλέστερους προορισμούς όπως Μύκονο, Σαντορίνη και Κέρκυρα να είναι ήδη κλεισμένοι ακόμη και από επαγγελματίες που θα έρθουν να εργαστούν από την παραλία. Όπως αναφέρει η βουλευτική εταιρεία για τουριστικά θέματα PC Agency στην εφημερίδα Daily Mail, καταγράφεται αύξηση στη ζήτηση για πολυτελείς εξοχικές κατοικίες στην Πορτογαλία και στη Μαγιόρκα, αλλά ακόμη περισσότερο στην Ελλάδα μετά την ανακοίνωση του ανοίγματος του ελληνικού τουρισμού από τα μέσα Μαΐου. Οι Άγγλοι ειδικοί τονίζουν ότι καταγράφεται μεγάλος αριθμός επαγγελματιών, οι οποίοι κλείνουν εισιτήρια και διαμονή ενός μηνός σε βίλες στην Ελλάδα, ζητώντας να υπάρχει ασύρματο ίντερνετ και γραφείο διαθέσιμο, ενώ θα έχουν μαζί τους όλη την οικογένεια ώστε να εργάζονται και να πληρώνονται κανονικά ενώ κάνουν διακοπές με την οικογένειά τους. Σύμφωνα με την PC Agency, σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, έχουν διπλασιαστεί τα αιτήματα για ενοικίαση εξοχικών κατοικιών στην Ελλάδα, με μεγάλη ζήτηση για πλήρως εξοπλισμένες βίλες με προσωπικό, μάγειρα, μπάτλερ κλπ., ώστε οι επισκέπτες να μένουν μακριά από πολύβουα εστιατόρια. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι οι δημοφιλείς προορισμοί όπως η Μύκονο, η Σαντορίνη, η Κέρκυρα και η Κρήτη έχουν ήδη κλείσει αναφορικά με τις πολυτελείς εξοχικές τους κατοικίες, με πολλές κρατήσεις να είναι εκείνες που αναβλήθηκαν το 2020. Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι τα στοιχεία της αγοράς στη Βρετανία δείχνουν πως πολλοί κλείνουν επίσης κατοικίες σε μικρότερα νησιά, μακριά από τον πολυκόσμο, φέρνοντας ως παραδείγματα την Ίδρα, τους Παξούς και τη Σύρο. Τονίζεται πάντως ότι η Βρετανική κυβέρνηση είναι απίθανο να συμπεριλάβει την Ελλάδα στη λεγόμενη πράσινη λίστα της για το Μάιο, η οποία δεν απαιτεί καραντίνα κατά την επιστροφή από ελληνικά αεροδρόμια λόγω του υψηλού ποσοστού κρουσμάτων που έχει η χώρα.